Hello, τι κάνουμε? Καθόμουν, βαριόμουν και λέω δεν τους δείχνω μια ωραία εφαρμογούλα την οποία την χρησιμοποιώ κι εγώ. Λοιπόν, είναι η εφαρμογή της Trenose. Τώρα εμείς θα μπούμε χωρίς είσοδο. Τσακ! Α, ένα ωραίο τρένο και ένα ωραίο ρολόι. Και αυτός υποθέτω ότι είναι ο σταθμός των Ιταλών. Βλέπουμε εδώ πέρα το πλαϊνό μενού, έχει έκδοση εισιτηρίων, σημεία πώληση, εισιτήρια, πολιτική απορρίτου. Καλά. Λοιπόν, πάμε να δούμε καταρχήν τα σημεία πώληση. Πω, είναι σε όλη την Ελλάδα. Ας τα δούμε. Ένα-ένα. Καλά, είπαμε, όχι και ένα-ένα. Πάντως είναι πολλά, έτσι. Βλέπουμε εδώ, που είναι η Αθήνα, που είναι η Αθήνα, τη χάσαμε, τη βρήκαμε. Ουπ, και πάμε κάτω, κάτω. Αθήνα, ωράριο λειτουργίας, 5. Α, οκ, για προαγορά εισιτηρίων, μπλα μπλα μπλα, καλά. Άστο, δεν θέλουμε. Ας τώρα. Δεν θέλουμε. Πάμε να βρούμε ένα άλλο σημείο πώλησης. Α, πάμε να βρούμε αυτό. Νίκαια. Α, Νίκαια είναι πιο κάτω. Λοιπόν, πήρε ας ωράριο λειτουργίας 5.30 με 22.30. Τέλος πάντων, έχει πολλά σημεία πώλησης. Πάμε ξανά στο πλαϊνό μενού. Εισιτήρια. Βλέπουμε εδώ ότι δεν υπάρχουν εισιτήρια. Έκδοση εισιτήριου. Πάρα πολύ ωραία και αυτό είναι και το κεντρικό μενού, το κεντρική πλατφόρμα, να το πω έτσι. Εδώ μας έχει ημερομηνία την αυριανή, δεν θέλουμε την αυριανή, ας βάλουμε μια τυχαία, ας βάλουμε 1η Σεπτέμβρη, εντελώς τυχαία. Οκ. Να βάλω και με επιστροφή, μπε, άστο. Αθήνα Θεσσαλονίκη. Πάμε να το δούμε. Εδώ βλέπουμε όλες τις ώρες. Οι οποίες είναι εντάξει, τα δρομολόγια είναι καλά. Έχουμε στις 7, στις 10, στις 2, συνεχίζουμε και έχουμε και στις 23 και 55, που είναι το βραδινό, που είναι και λίγο πιο αργό, ας πούμε. Λοιπόν, εμείς να επιλέξουμε το πρωινό, ας πούμε, με το πρωινό. Βλέπουμε, Σάββατο 1η Σεπτέμβρη, από Αθήνα σε Θεσσαλονίκη. Ξεκινάει 7 και 18 από Αθήνα και είναι στις 12 και 41. Φτάνει. Πλήρες κόστος θέσης α, 55 και 40. Πλήρες κόστος θέσης β, 45 και 40 λεπτά. Διαθέσιμες θέσεις 324, πάμε να δούμε. Ας ξεκινήσουμε από εδώ. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτή είναι η πρώτη θέση που είναι λίγο πιο μεγάλη, είναι σε κουπέ, ας πούμε. Αλλά και η β2 είναι σε κουπέ. Μετά πάμε εδώ, που είναι λίγο πιο χύμα οι θέσεις. Έτσι. β4 και β5 που είναι ακριβώς το ίδιο. Ας πάμε λοιπόν να κλείσουμε μία θέση στην β2. Γιατί μου άρεσε. Πείτε ένα ωραίο νούμερο, ένα ωραίο νούμερο. Βλέπουμε ότι έχει πολλές και είναι και διαθέσιμες ακόμα πολλές.
Έχουν κρατηθεί 91 και 93, οκ. Okay. Πάμε να επιλέξουμε την A13. Την επιλέγουμε. Πάμε εδώ στο τικ. Την τικάρουμε. Τικάρουμε. Πω, πω. Συνεχίζουμε με το βελάκι εδώ. Το βελάκι λέω. Λοιπόν, εδώ έχουμε τους όρους. Λέει επάνω, αποδέχουμε τους όρους μεταφοράς. Έκδοση, Δεκεμβρίος, μπλα μπλα μπλα. Τρένοσε. Είναι πολύ σημαντικό την πρώτη φορά που θα κάνουμε κράτηση ηλεκτρονικά να διαβάσουμε τους όρους. Οι οποίοι είναι αυτοί εδώ πέρα. Και θα σας τους δείξω. Τώρα σας τους δείχνω. Είναι όλοι αυτοί οι όροι. Όλοι αυτοί, όλοι αυτοί. Και ποιος θα κάτσει να διαβάσει όλους αυτούς τους όρους. Απλά αποδέχομαι τους όρους. Λοιπόν, και έχουμε και λέμε. Όνομα, email, κινητό, τηλέφωνο. Για να γίνει κράτηση. Όπα, Στάσου. Είμαι φοιτητής. Τι πρέπει να κάνω. Δεν θέλω να το πληρώσω όλο το εισιτήριο. Τσακ. Κανονικό. Φοιτητές ΑΕΗ 50%. Δεν καταλαβαίνω. Τι είναι το ΕΔ χωρίς και. Ούτε αυτό το καταλαβαίνω. 25%. Φοιτητικό. Ναι, αλλά στάσου ρε μας, τώρα έχεις εδώ φοιτητές ΑΕΚΙΣ και φοιτητικό. Έχουμε και λέμε. Παιδικό. 24 μείον 65 συν. Πολυτέκνων. Τρενοσέ υπάλληλοι. Όπα. Ειδική μεταχείριση στους υπαλλήλους σας. Τροπή, τρενοσέ, τροπή. Αστείευομαι, ναι. Αναπηρικό αμαία. Τυφλή και συνοδή αυτών. Ναι. Κοίταξε να δεις τώρα το αναπηρικό. Ξεχωρίζει τους τυφλούς από τους υπόλοιπους. Ναι, γιατί έχει και τους συνοδούς. Φαντάζομαι ότι το κάνει γι' αυτό. Καλό αυτό. Μαθητικό δελτίο. Μάλιστα, ενδιαφέρον, ενδιαφέρον. Τι είναι το κάρτα. Κάτι που θα έπρεπε να γνωρίζω, υποθέτω. Ας βάλουμε... Αν τα βάλουμε κανονικό, για να τελειώνουμε. Ή κάτσε να βάλουμε, πώς να βάλω... Βάλω φοιτητές ΑΕΗ. Α, μπα, στο βάλω. Γράφεις μπλα μπλα μπλα. Ναι, δεν έχετε συμπληρώσει όνομα επιβάτη, όντως ισχύει αυτό. Δεν θέλω να βγάλω εισιτήριο, γι' αυτό το κάνω. Λοιπόν, πάνω κάτω, αυτή είναι η εφαρμογή, να πάνε να γαμηθούν οι όροι. Πάμε να δούμε το τρένο το βραδινό. Το τρένο το βραδινό είναι λίγο διαφορετικό. Λοιπόν, έχουμε την Α1 θέση, η οποία είναι όπως όλα τα άλλα τρένα. Μετά έχουμε Β2, Β3, Β4, Β5, Β6 και μετά έχουμε Β7 και Β8, τα οποία είναι κουπέ. Οπ. Αυτά, πάνω κάτω. Με επιστροφή. Τι? Ωραία. Οκ, λοιπόν. 1η Σεπτέμβρη πάμε, 22 Σεπτέμβρη γυρνάμε. Για παράδειγμα. Πολύ θα ήθελα, αλλά μάλλον δεν γίνεται. Λήψη δρομολογίων. Ωραία, ας ξεκινήσουμε. Έχουμε και λέμε, επιλέγουμε τυχαία αυτό και επιλέγουμε και τυχαία αυτό. Και μετά πάμε και κλείνουμε τις αντίστοιχες θέσεις.
Αυτή ήταν η εφαρμογή της τρένος. Είναι πολύ εύκολη. Έχουμε εδώ πληθώρα σταθμών. Φύγε εσύ. Βλέπουμε εδώ. Πολύ εδώ σταθμοί. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ σταθμοί. Αλφαβητικά. Δεν έχει κάτι άλλο να δείξω. Δεν έχει τίποτα άλλο. Αυτά. Ευχαριστούμε για την παρακολούθηση εγώ και ο εαυτός μου. Γεια σας.